θα τελειώσω με ένα ποίημα λέγοντας το εξής περιστατικό. Είναι ένα ποίημα που έγραψα μετά τον θάνατο της Ρένας, της γυναίκας μου, που ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που έχω αισθανθεί στη ζωή μου. Σε ένα φεστιβάλ στη Βενετία, πριν 10 περίπου χρόνια, αυτό έχει μεταφραστεί στα ιταλικά. Βλέπω ότι θέλουν να το προβάλλουν. Στο φεστιβάλ αυτό είχαν τον εξής τρόπο. Είχαν μια μεγάλη οθόνη που το ποίημα προβαλότανε στα ιταλικά και ο κάθε ποιητής το έλεγε και στη γλώσσα του. Και λέω στη διευθύντρια του φεστιβάλ, παρακαλώ βγάλτε το αυτό το ποίημα, είναι εντελώς προσωπικό. Δεν θέλω να γίνει δημόσιο. Και μου αρχίζει μία κατσάδα. Τι λέτε κύριε, είσαστε με τα καλά σας. Από την ώρα που δημοσιεύετε πρώτα-πρώτα ένα ποίημα ανήκει σε όλους και όχι σε εσάς. Σωστά. Και δεύτερον, τι νομίζετε ότι μόνο εσείς έχετε άνθρωπο χάσει που αγαπούσατε. Όλοι έχουμε χάσει. Λοιπόν, το ποίημα θα προβληθεί και θα διαβαστεί. Και έτσι θα το διαβάσω κι εγώ απόψε. Λέγεται, είναι ένα ποίημα σε τρία μέρη και λέγεται τρία ποίηματα για τη Ρένα. Ένα. Της έσφιγγα το χέρι. Ήταν ζεστό, όχι όμως όσο λίγο πιο πριν ακόμα. Το χαμόγελό της που μόνο εγώ το έβλεπα είχε σβήσει. Μου είπε ο γιατρός ευγενικά και αδιάφορα. Το τέλος πλησιάζει. Μπορείτε να μείνετε αν θέλετε. Όχι γιατρέ, σας ευχαριστώ, απάντησα όσο πιο ψύχρεμα μπορούσα και βγήκα από την εντατική. Ήθελα να κρατήσω την εικόνα της κοπέλας που η ομορφιά της με είχε θαμπώσει πριν από τόσα χρόνια, που ακόμα και εκείνη τη στιγμή την έβλεπα όπως τότε. 2. Μια σύντομη ζωή γυναίκας πέρασε σαν αστραπή μέσα από τη δική μου για να την κάνει πιο ζωή. Να βεβαιώσει πως το φως, όσο κι αν όλα αρχίζουν και τελειώνουν με σκοτάδι, πάντοτε βρίσκει τρόπους να επανέρχεται και να φωτίζει. Και το τρίτο. Πώς γίνεται να μη χαθεί η θέρμη του χεριού της από το χέρι μου? Πώς γίνεται να μείνει ως την αιωνιότητα ο τελευταίος μας αποχαιρετισμός, όπως μένει στα ανάγλυφα του κεραμικού? Σήμερα πια δεν φτιάχνονται τέτοια ανάγλυφα, όμως για σε μένα φτάνει που γράφω στο χαρτί, όπως χαράζανε παλιά στην πέτρα, ο Τίτος αποχαιρετά τη Ρένα. Thank you.